Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, το πίστευα πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Να θέλεις και να πιστεύεις κάτι πάρα πολύ, ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί είναι προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό νομίζω ήταν. Θα ενέπνεα μέρα νύχτα τους δημοσιογράφους να τολμήσουν, αλλά να τολμήσουν και να αμφισβητήσουν τις δικές τους απόψεις. Να μην υπηρετεί ο καθένας την δική του άποψη. Να αισθάνεται θυμόν για την αδικία που επισυμβαίνει σε έναν συνάνθρωπο ή σε μερίδα συνάνθρωπο. Αυτή την έμπνευση είναι που θα επιχειρούσα να φέρω. Και ταυτόχρονα θα προσπαθούσα να έφερνα την αναγκαία γνώση. Πώς κάνεις μια συνέντευξη, γιατί την κάνεις με αυτόν τον τρόπο, πώς επιλέγεις τους ανθρώπους σου. Νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να αγνοεί την τηλεθέαση, να το πω. Ναι. Δεν πρέπει να την αγνοείς. Και τούτο ποιήν κακή νομία φιένε. Πρέπει το σύνολο των εκπομπών να υπηρετούν την αναβάθμιση του καλού. Ναι. Εάν η αίσθηση που έχεις είναι ότι ο σταθμός που υπηρετείς σπρώχνει τον κόσμο να σκέφτεται περισσότερο, να του δίνεις περισσότερη γνώση και να τον κάνεις να αισθάνεται ότι είναι υποχρέωση του να αγωνίζεται για το καλό, νομίζω ότι υπηρετεί. Να υποχωρείς κάποτε στον βαθμό εκείνο που σου επιτρέπει να πιστεύεις ότι ο γενικότερος στόχος υπηρετείται. Η αναδίπλωση δεν είναι πάντοτε κακό πράγμα. Εάν έχεις σε βάθη μέσα στα οποία μπορείς να υποχωρήσεις, να έρθει ο άλλος στον χώρο σου, ο οποίος όμως πρέπει να είναι ατελείωτος για να μπορέσεις να χωνέψεις τον εχθρό που έρχεται μέσα σου. Αυτό κάνει η Κίνα, για παράδειγμα, που, έχει αυτή τη, που έχει την έκταση. Και η συνείδηση, λοιπόν, πρέπει να έχει την έκταση πολλών γεών, έτσι ώστε τυχόν υποχώρηση να σημαίνει ότι επιχειρείς να φέρεις κοντά αυτόν που διαφωνεί μαζί σου ή επιχειρεί κάτι εναντίον σου, αλλά αυτό να σε κάνει να πιστεύεις ότι στο τέλος είσαι εσύ που μέσα από την αναδίπλωση θα βρεθεί μπροστά. Η σκέψη σου δηλαδή, όχι το εσύ, δεν το εννοώ σαν άτομο. Νομίζω ότι σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κύπριος είναι τόσα πολλά που δεν επιτρέπουν να βγει κανείς μπροστά και χωρίς να λαϊκίσει, χωρίς να πει ψέματα, να πει ότι ξέρει τι είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνει και να πείσει για τη μάζα του λαού να ακολουθήσει. Δεν θα το φάει το σύστημα. Ναι, γι' αυτό λέω, χωρίς να λαϊκίσει. Άρα καταγγέλλω αυτούς που λαϊκίζοντας εμφανίζονται να γνωρίζουν την πάσα λύση για κάθε πρόβλημα. Θα χρειαστούμε χρόνο. Και αυτό το ταμπού του χρόνου είναι το πρώτο που πρέπει, είναι το πρώτο με το οποίο πρέπει να συγκρουστούμε. Να κατανοήσουμε ότι έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν, ο καθένας να σκύψει μέσα στον εαυτό του και να βγάλει ό,τι καλύτερο έχει μέσα του και να το δώσει στον διπλανό και στους πολλούς και σταδιακά, βήμα με βήμα, να ξαναπατήσουμε στον αναβαθμό που χρειαζόμαστε. Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος πρέπει να τα βλέπει παγκόσμια και τοπικά. Να σκέφτεται παγκόσμια και να δρά τοπικά. Καταλαβαίνω ότι τώρα έχουμε ανάγκη να δούμε τα τοπικά προβλήματα άμεσα, αλλά ταυτόχρονα, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να χάνουμε την αίσθηση ότι αν δεν λυθούν παγκόσμια τα προβλήματα, δεν μπορούν να λυθούν αιωνίως τοπικά. Αυτό το βλέπουμε. Αυτή την εποχή υποφέρει ο Κυπριακός λαός. Εάν τα καταφέρουμε και βγούμε από πάνω, κάποιοι άλλοι θα έχουν ένα πρόβλημα αν δεν λυθεί παγκόσμια και αν δεν περάσουμε σε ένα σύστημα άλλο από αυτό το καταραμένο, κατά την άποψή μου, σύστημα που λέει ότι το 1% του πληθυσμού της γης έχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό εάν δεν λυθεί, κατά καιρούς διάφορες κοινωνίες και διάφορα κράτη θα υποφέρουν αυτό που υποφέρουμε εμείς. Αφήνω λοιπόν κατά μέρος του παγκόσμιου, πρέπει να έρθουμε στα τοπικά, διότι ο πολίτης της Κύπρου δεν μπορεί να σε καρτερά να σκέφτεσαι πώς θα λυθούν τα παγκόσμια προβλήματα, πρέπει να δράσεις εδώ. Και νομίζω ότι επειδή είμαστε μικρός τόπος, έχουμε δυνατότητες γρηγορότερης ανάκαμψης από ό,τι άλλα κράτη ή πολιτείες που έχουν ανάλογα προβλήματα μαζί μας. Εμείς χρειαζόμαστε μικρές επενδυτικές ενέσεις, οι οποίες εάν έρθουν, ελπίζω κάποιοι να εργάζονται για αυτό το πράγμα, θα δημιουργήσουν ένα σταθεροποιητικό παράγοντα. Και εάν καταφέρουμε και λύσουμε και το κυπριακό πρόβλημα, αλλά με μια λύση που να λειτουργεί, επειδή όποιος πει θέλει τη λύση
Φυσιολογικά λέω κάποιος άλλος να σκεφτεί, με αυτό θέλει οποιαδήποτε λύση. Όχι. Προς Θεού, όχι, χίλιες φορές όχι. Μια λύση που να λειτουργεί και να την εστερνιστεί και ο Ελληνοκύπριος και ο Τουρκοκύπριος ως ύποτε συνθήκες δίκαιοι, τότε αυτό επίσης θα δημιουργήσει ένα καινούριο πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης. Δικαιοσύνη που αργεί δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι το ένα. Και ενώ τώρα υπάρχει μια διαδικασία, κατά πώς λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, να παραπευθούν κάποιοι σε δίκη για το γιατί μας έφεραν ως εδώ, η καθυστέρηση φυσιολογικά δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Και είπα και εγώ προηγουμένως το αξίωμα ότι λύση, δικαιοσύνη που αργεί δεν είναι δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα όμως, σε καμιά περίπτωση κατά αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να περάσουμε στην έννοια των λαϊκών δικαστηρίων. Όπου ο καθένας θα βγαίνει να λέει αυτός εδώ. Κρεμάστε τον. Αυτόν εδώ εκτελέστε τον. Αυτόν εδώ κόψετε το χέρι του. Δεν είμαστε ούτε Σαουδική Αραβία. Καλός ούτε ο κόσμος. Θέλει, ασφαλώς. Θέλει δικαιοσύνη ο κόσμος και γρήγορη δικαιοσύνη. Και οι θεσμοί μας πάσχουν σχεδόν από την έναρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς. Και θα χρειαστούμε χρόνο να τους επανυποστηρίξουμε και να τους ξαναστήσουμε σωστούς απέναντι στο. Ναι. Το πιστεύω. Αν δεν το πίστευα, δεν θα έμενα στην πολιτική. Το πιστεύω απόλυτα ότι στο βαθμό που μας επιτρέπεται, έτσι, δεν σας λέω τώρα ότι θα φέρομαι ή ότι επίκειται η λάμψη των αξιών στην Κύπρο. Όχι. Αλλά αλίμονο, αν δεν πιστεύομαι ότι χρόνο με το χρόνο θα πρέπει και θα γινόμαστε καλύτεροι σαν κράτος, σαν πολιτεία απέναντι στους πολίτες. Είπα σε εσένα κάποτε, Λίτα, νομίζω, εκτός στούντιο, αλλά ήταν μια κουβέντα που μπορούμε να επαναλάβουμε δημοσία, ότι η εκπομπή υπηρετεί το σωστόν, εάν σκεφτόμενος την, ότι παίζεται σε 20 χρόνια από τώρα, εξακολουθεί να επενεργεί θετικά. Αυτό είναι ένα ακόμα κλειδί που και εσύ και εγώ και όσοι κάνουμε εκπομπές πρέπει να το έχουν κατανοήσει. Να μην είναι αυτό που λέμε υπηρεσία στην. Υπηρεσία σε αυτό που θέλουμε να ακούσει ο πολίτης. Να το έχουμε γι' αυτό κατά νου, διότι όλοι θέλουμε το βάλσαμό μας και αλίμονο αν ο πολιτικός αγνοεί το βάλσαμο που οφείλει να βάζει στην πληγή ασθενούντων ομάδων του τόπου, αλλά ταυτόχρονα να νοιάζεται αυτό που κάνει να στερεώνει το μέλλον. Διότι διαφορετικά σε μερικά χρόνια ή εσύ ή ένας άλλος δημοσιογράφος θα επαναλάβει τα ίδια ερωτήματα. Πού είναι, κύριε Τάδε, η υπόσχεση ότι οι θεσμοί θα επαναστηθούν. Αλλά δεν εξαρτάται και από ένα άτομο. Είμαστε χιλιάδες οι επενεργούντες στο πώς εξελίσσεται κάτι. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά μέχρι σε άλλο βαθμό. Συμμετοχής και υποχρέωσης να συμβάλλουν για να αλλάξουν. Ο πρόεδρος στην Κύπρο, βάσει του συντάγματος μας, έχει βασιλικές εξουσίες. Αυτοκρατορικές εξουσίες και ως εκ τούτου έχει και πολύ πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Και είμαι από εκείνους που σκέφτομαι κάποτε, δεν το λέω ότι αν κάτι αυτό πρέπει να γίνει και δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει οι εξουσίες να είναι πιο ελεγχόμενες και της Βουλής και της Προεδρικής εξουσίας. Και για να γίνουν πιο ελεγχόμενες πρέπει να δημιουργήσουμε και καινούριους θεσμούς που να μπορούν να παρατηρούν και να ελέγχουν και ως εκπροσώποι πολιτών, αλλά και άλλοι θεσμοί οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν αυτόν τον έλεγχο. Δεν υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, να το βάλω σε τρίτο πρόσωπο, και επιχειρώ αυτό το πράγμα. Και ναι, έχω επικοινωνία με τις κεφαλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αίσθησα. Δηλαδή στην πρώτη επαφή, νομίζω ότι ο τρόπος είναι στην πρώτη επαφή να μην είσαι ένας κυριλάτος, ο οποίος ήρθε εκεί και παπαγάλισε, ας πούμε, τις θέσεις του τόπου σου. Μπορεί να μπεις στον προβληματισμό, μπορείς να κάνεις και αυτό που είπα πριν, να κάνεις και μια υποχώρηση, να μπεις στη συζήτηση, να δώσεις το δικαίωμα και στο χιούμορ. Έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα σε δει ο άνθρωπος στον διάδρομο, πρώτα απ' όλα να σε θυμάται, πρέπει να καταφέρει να καταγράφεσαι στη συνάντηση. Και νομίζω ότι τα χρόνια σου δίνουν στο τέλος τη δυνατότητα αυτής της άμεσης πρόσβασης. Τι μπορείτε να μας δώσετε ως εικόνα για την Κύπρο μέσα από όλους αυτούς τους υψηλόβαθμους στο Ευρωκοινοβούλιο? Τι εικόνα έχουν για μας, τι σας λένε για μας? Οι υψηλόβαθμοι αυτοί έχουν την εικόνα των ευρωβουλευτών μας. Ή μόνο των ευρωβουλευτών. Έχουν την εικόνα των εκπροσώπων μας, των υπολείπων που πάνε εκεί, υπουργών, προέδρων κλπ.
Άρα πιθανόν η εικόνα να ποικίλει και να μην είναι εύκολο να έχουν μια τοποθέτηση ότι η Κύπρος είναι αυτό. Όμως νομίζω ότι η Κύπρος πλέον είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παρούσα. Είναι κράτος. Αναγνωρίζονται οι ευρωβουλευτές της Κύπρου όταν κυκλοφορούν στις συνεδριάσεις. Έχουμε λόγο και παρουσία. Ταυτόχρονα όμως θέλω να σας πω το εξής, γιατί δεν πρέπει να το αγνοούμε. Οι συνθήκες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπηρετούν τον αδύναμο. Πριν πάω, σκεφτόμουν ότι μα υπάρχει σχετική ισότητα, αφού έχουμε ένα επίτροπο εμείς και έχουν και όλα τα άλλα κράτη έναν επίτροπο. Δεν είναι έτσι. Ο επίτροπος ενέργειας που κρατά ένα πορτοφόλιο πολύ δυνατό της ενέργειας και προέρχεται από τη Γερμανία, δεν έχει υπέρτερη δύναμη στο κολέγιο των επιτρόπων από τον επίτροπο της Μάλτας, λέγω, για να μην πω της Κύπρου, που έχει ένα πορτοφόλιο ασήμαντο. Ένα χαρτοφυλάκιο ασήμαντο. Με ως αποτέλεσμα όλο αυτό. Με ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις να παίρνονται από τους μεγάλους. Και ακόμα κάτι. Μπαίνω στο κοινοβούλιο εγώ, σε ένα κοινοβούλιο όπου έχει 85 τόσους Γερμανούς βουλευτές, άλλους τους Γάλλους, άλλους τους Άγγλους, που περιστοιχίζονται από 500 υπαλλήλους ή κάθε 80 τόσοι, άρα μπαίνει σε ένα κοινοβούλιο τους. Και να είμαι κι εγώ. Έτσι. Θέλει πολύ περισσότερη δουλειά ο ευρωβουλευτής μικρού κράτους να καταγραφεί, και γι' αυτό νομίζω ότι δικαιούμαι να σε μνήνομαι. Όπως και οι υπόλοιποι συναδελφοί, να μην το αναφερόμαστε. Η δουλειά που χρειάζεται να κάνει ένας ευρωβουλευτής από μικρό κράτος να περάσει μέσα μέσα στο μυαλό άλλων 750 ευρωβουλευτών και στην σκέψη κυρίως των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοπιώδης. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε κάποτε να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το καλύτερο, είναι με την ενίσχυση της δύναμης του μικροτέρου. Το θέμα είναι τι πόρισμα βγάζεις για τον εαυτό σου, που πρέπει να είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Εάν το τέλος του πορίσματός σου σε κάνει να πιστεύεις ότι έκαμα στον ψηλότερο δυνατό βαθμό το καθήκον μου. Και εγώ σας λέω ότι με τις δυνατότητες που μας δίνει το μέγεθος του κράτους μας, το πληθυσμιακό του μέγεθος, το γεγονός ότι έχουμε ένα πρόβλημα που δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί σε ανθρώπους που σκέφτονται με γιατί δεν το λιέν, να τελειώνουμε, μην μπαίνει στις λεπτομέρειες, μέσα σε αυτά τα δεδομένα, εγώ νομίζω ότι, για να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου, είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κατάφερα να κάνω. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος και τιμά τους γονείς του, ιδιαίτερα εάν οι γονείς αυτοί κατέθεσαν το άπαν των δυνάμεων σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες να μας αναγιώσουν. Άρα, μιλώντας εγώ για τον πατέρα μου, θεωρώ ότι μιλώ εκ μέρους πολλών ακροατών για τον δικό τους πατέρα. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν... Πολλαπλασιάστε αυτό που νομίζετε για μένα σε πολλές χιλιάδες φορές. Ήταν γενναιόψυχος άνθρωπος, ήταν ειλικρινής, τίμιος, σοβαρός, ήταν φιλόσοφος, ήταν αμπελουργός, ήταν διευθυντής του συνεργατικού του Παντοπολίου και της συνεργατικής, ήταν κοινοτάρχης, ήξερε γερμανικά και εγγλέζικα, έκαμε εχμάλωτο στη Γερμανία. Τι να σας πω, μιλούμε για ένα μεγαθύριο που μακάρι ο Θεός να μου δώσει χρόνια να μπορέσω να πλησιάσω στα πρανή αυτής της προσωπικότητας. Είναι αυτός ο δείκτης, ο πύχης σας, είναι ο πατέρας σας ο πύχης σας? Όχι, είναι αυτό που σκεφτόταν ο πατέρας μου για τον κόσμο ο πύχης μου. Πού είναι? Δικαιοσύνη στον κόσμο. Να υπηρετείς τους αδύνατους. Να σπαράζεσαι όταν βλέπεις τον άλλον να αδικείται. Να σπαράζεσαι κυριολεκτικά, δηλαδή να μην το δέχεσαι. Θέλω απλώς να πούμε ξανά στον κόσμο ότι την υπομονή που επικαλούμε ότι πρέπει να έχουμε δεν πρέπει να μεταφράζεται ως μια λογική που λέει θα πρέπει να υποφέρω ακόμα επί πάρα πολύ τον πόνο. Όχι. Έρχονται εποχές και η υπομονή είναι υπόθεση της μάνας. Και ο πολιτικός πρέπει να είναι μάνα. Ανεξάρτητα από τι εικόνα έχουμε πια, και είμαι υποχρεωμένος και εγώ να απορροφώ μέρος αυτής της εικόνας. Για την ιδιαίτερη. Ναι. Και που μερικοί εικόνα την υπηρετούν. Έτσι, να το λέμε. Σίγουρα. Και πρέπει να τους ξεχωρίζομαι. Και δεν λέω καθόλου ότι ανήκω σε αυτούς, ούτε είναι αυτή η προσπάθεια μου. Η υπομονή είναι υπόθεση της μάνας. Και
όσοι καταφέρουν να βάλουν την υπομονή αυτόν τον καιρό σαν πρωταρχικό στοιχείο της προσπάθειας για να ξαναπατήσουμε σε σταθερό έδαφος, αυτοί θα είναι αυτοί που θα νικήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιώτη.